Και ήρθε η ώρα για να καλησπερίσουμε τον άλλον, τον αγαπημένο μας αστρολόγο και δικό σας αγαπημένο και δικό μου αγαπημένο, τον Γιώργο το Ματσάγκο, που μέσω Skype θα μας πει για τη νέα σελήνη που γίνεται τώρα ως ο Νούπο και βέβαια για τα πολιτικά δρόμενα, για εκείνο το περίεργο τετράγωνο που γίνεται με τους δύο πλανήτες να τσακώνεται και ιδιαίτερα τον πολεμοχαρή Άρη στις 9 του μήνα τώρα. Πού είσαι, Γιώργο, δεν σε βλέπω, σκοτάδι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ωραίο αυτό το χρώμα που φορά, σου πάει πάρα πολύ. Γεια σου, Μαρινάκη μου. Καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα, μάλλον, φίλε και φίλοι. Όπως είπες και εσύ, Μαρίνα μου, ναι, έχουμε μια πολύ πλούσια σε γεγονότα περίοδο μπροστά μας, καθώς θα υπάρχουν ενδιαφέρουσες αστρολογικές επιρροές, άλλοτε θετικές και άλλοτε αρνητικές ή ακόμα και επικίνδυνες. Ξεκινώντας. Αυτό το επικίνδυνες δεν μ' αρέσουν, αλλά τέλος πάντων. Ναι, ξέρεις, πάει. Και το βλέπουμε αυτό. Αν θες, δεν χρειάζεται και κάποιος αστρολόγος να το πει, ότι η περίοδος αυτή κρύβει πραγματικά κάποιους κινδύνους. Και όταν λέμε κινδύνους, εννοούμε βέβαια να μην έχουμε, να μην συμμετέχουμε εμείς και εμείς σαν Ελλάδα. Είναι λίγο πιο μακριά από μας, γι' αυτό το λέω. Η ανησυχία μου εκεί είναι. Ωστόσο, είναι και αρκετά κοντά. Δεν το λες και πολύ μακριά. Δεν το λες και πολύ μακριά. Να τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και σε περιμένω να ακούσω, ναι βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς, στις 5 του μήνα η νέα σελήνη πραγματοποιείται στο ζώδιο της Παρθένου και δίνει την ευκαιρία σε Ταύρους, Παρθένους, Εγώκερους, Καρκίνους και Σκορπιούς να πάρουν όριμες αποφάσεις σχετικά με την επαγγελματική τους εξέλιξη. Στις 7 του μήνα, το εξάγωνο που σχηματίζει ο ήλιος με τον Δία είναι μια πάρα πολύ καλή όψη που μας επιτρέπει να ονειρευτούμε, να αισιοδοξούμε και να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε συλλογικό. Στις 11 του μήνα, η Αφροδίτη περνά στο Σκορπιό. Γι' αυτό θα το μιλήσουμε και σε επόμενη εκπομπή, για να αυξήσει το ερωτικό πάθος κυρίως στους καρκίνους, Σκορπίους και Ιχθύς, ενώ θα δώσει την ευκαιρία στα άτομα αυτό το ζώδιο να ολοκληρώσει τα σχέδιά τους. Τέλος, όπως είπαμε, και η πιο αρνητική και επικίνδυνη όψη γίνεται στις 9 του μήνα, εκεί όπου ο πολεμικός Άρης σχηματίζει μια όψη τετραγώνου με τον Κρόνο και δίνει περισσότερη ένταση στα συναισθήματα σε προσωπικό επίπεδο, ενώ σε κοσμικό επίπεδο φέρνει πολεμικές διαθέσεις, ίσως ακόμα και πολεμικές συγκρούσεις. Και μάλιστα εδώ είναι περίεργο, γιατί εκείνη την ημέρα έχει επιλέξει ο Ομπάμα να πάρει το OK από το Κογκρέσο, έτσι ώστε να επέμβει στη Συρία. Περίεργα τα πράγματα λοιπόν εκεί γύρω στις 9 του μήνα, και μάλιστα θα πρέπει να τονίσουμε και να πούμε εδώ ότι οτιδήποτε συμβεί τώρα θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής όλων, γιατί οι μήνες που ακολουθούν, όπως έχουμε πει, κρύβουν εκλήψεις και εκπλήξεις όχι τόσο ευχάριστες, οπότε οτιδήποτε συμβεί τώρα θα είναι η απαρχή για μια μετέπειτα κατάσταση, θα διαμορφώσει δηλαδή και το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάμε όμως να δούμε ένα-ένα τα ζώδια πώς θα ωφεληθούν και τι θα πρέπει να προσέξουν από την Σελήνη, αλλά και αυτή, από αυτή την περίεργη πολεμική όψη μεταξύ Άρη και Κρόνου. Και ξεκινάμε με τους κρύους. Κρύοι, δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι με τη νέα σελήνη στις 5 Σεπτέμβρη μπορείτε να σπάσετε κάθε ατομικό σας ρεκόρ σε ενέργεια αλλά και απόδοση. Αποφύγετε δυσάρεστα μακροβούτια στο παρελθόν και ρηχτείτε με κέφι στο παιχνίδι του έρωτα και του φλερ που σε κάθε περίπτωση θα σας ανανεώσει. Η παρουσία τώρα του Άρη στο Λέοντα, που σχετίζεται με τον έρωτα και τις σημαντικές αισθηματικές σχέσεις σας, λειτουργεί σαν το λάδι στη φωτιά. Έτσι το κλίμα βαραίνει κάπως από εντάσεις και διαφωνίες. Η σεξουαλική διάθεσή σας πάντως βρίσκεται στα ύψη και οι πειρασμοί θα είναι πολλοί. Με το συντηρητικό Κρόνο να διασχίζει τον τομέα της υλικής ασφάλειας και των χρημάτων, θα χρειαστεί να είστε συνετοί στη διαχείριση του προϋπολογισμού σας στις 9 του μήνα με το τετράγωνο του δικού σας Άρη με τον Κρόνο. Τα οικονομικά, ωστόσο, αρχίζουν σιγά σιγά να βελτιώνονται και παρά τη γενική ασάφεια θα υπάρξουν και καλύτερες προϋποθέσεις και για τα επαγγελματικά σας. Μην είστε ρυψοκίνδυνοι στις συναλλαγές σας και μην ανοίγεστε σε επενδύσεις που περιέχουν ρίσκο. Νομικά θέματα καλό θα είναι να αντιμετωπιστούν με διπλωματία. Στα αισθηματικά, η Αφροδίτη υπόσχεται κάποιο χτύπο για τους ελεύθερους και όμορφες στιγμές για τους δεσμευμένους. Και πάμε να δούμε τους Σταύρους. Η νέα σελήνη που πραγματοποιείται Ταύρη στις 5 Σεπτέμβρη στον χώρο του έρωτα σηματοδοτεί την έναρξη ενός καινούργιου κύκλου στον αισθηματικό τομέα που συνοδεύεται με ευκαιρίες. Πολλοί αποφασίζετε να επισημοποιήσετε μια αισθηματική σχέση με αραβόνα ή γάμο, ενώ κάποιοι άλλοι εκπληρώνετε μια σημαντική επιθυμία, ίσως την απόκτηση ενός παιδιού.
Συνεχίζετε την παρέλαση των συγκυριών που βοηθούν να εκδηλώσετε τα ταλέντα σας και να διαμορφώσετε μια θαυμάσια κοινωνική εικόνα. Προσοχή όμως θα χρειαστεί από τη στιγμή που ανήκετε στη λέσχη των δεσμευμένων, αν δεν θέλετε να περάσετε υπέροχες νύχτες με κρεβατομουρμούρα. Αυτή την περίοδο επίσης θα αξίζει τον κόπο να προσπαθήσετε με όλες σας τις δυνάμεις για την κατάκτηση των στόχων σας. Φροντίστε να είστε δημιουργικοί και δραστήριοι στην εργασία σας και μην διστάζετε να προβάλλετε τα προσόντα και τις ικανότητές σας. Σημαντικές ευκαιρίες θα βοηθήσουν να βελτιώσετε τη ζωή σας. Στις σχέσεις και στις συνεργασίες. Σας. Ο Κρόνος αναδεικνύει ζητήματα που απαιτούν προσοχή και έξυπνους χειρισμούς. Μάλιστα, γύρω στις 9 με το τετράγωνο Άρη Κρόνου, χρησιμοποιήστε τα ταλέντα και τις γνωριμίες μέχρι να ανακαλύψετε τις τακτικές που θα σας επιτρέψουν να γίνετε πιο μαχητικοί. Αν σας προκαλέσουν εκείνες τις μέρες, δώστε τόπο στην οργή. Και πάμε να δούμε τους διδύμους. Δίδυμοι, είναι μάλλον απίθανο να μην έχετε ήδη θετικές ενδείξεις για τα σχέδιά σας. Αυξήστε την παραγωγικότητά σας, φρεσκάρετε τα σχέδιά σας και ξεκινήστε να κατακτήσετε αυτό που θεωρείτε ότι κατέχετε καλύτερα. Μπορεί οι ευκαιρίες για νέες περιπέτειες να είναι πολλές, ωστόσο έχετε αποφασίσει να κάνετε ένα γερό ξεκαθάρισμα στον αισθηματικό τομέα. Φαίνεται ότι δεν σας καλύπτουν οι επιδερμικές σχέσεις και ίσως κάποιες από αυτές να σας προκαλούν και δυσφορία. Δεν είναι ότι γίνεστε πιο απαιτητικοί, αλλά αλλάζουν οι συνθήκες εκείνες που σας κρατούσαν δίπλα σε άτομα που δεν έχουν τίποτα να σας προσφέρουν. Ο ήλιος και ο δικός σας ο Ερμής περνούν μέσα από το χώρο της συναισθηματικής ασφάλειας και η ψυχική σας διάθεση σίγουρα θα βελτιωθεί σημαντικά, ιδιαίτερα από τη στιγμή που θα πιστέψετε στον εαυτό σας και θα κάνετε παρέα με ευχάριστους ανθρώπους. Φροντίστε λοιπόν να χαμογελάτε συχνότερα, είναι ένας σίγουρος τρόπος για να υποβαθμίσετε τις δυσκολίες και να ξαναβρείτε το κέφι σας. Γύρω στις 9 του μήνα, οι φόβοι σας ίσως να προέρχονται από κάποιες παρασκηνιακές ενέργειες. Στην πραγματικότητα όμως, τίποτα δεν πάει τόσο άσχημα στην εργασία ή στα αισθηματικά που να δικαιολογεί τις ανησυχίες σας. Και πάμε να δούμε τους καρκίνους. Καρκίνοι. Καταρχάς, με τη Νέα Σελήνη στις 5 Σεπτεμβρίου, σημαντικά πρόσωπα μπαίνουν στη ζωή σας και βοηθούν στην ανάπτυξη, στη σταθεροποίηση, ακόμα και στην επέκταση που επιθυμείτε. Είναι πιθανό οι διευθετήσεις υποθέσεων και υποχρεώσεις να αναλώσουν αρκετή από την ενέργειά σας. Θα πρέπει ωστόσο να έχετε κατά νου ότι η προσωπική συνεισφορά θα ανταμυφθεί με την εξυγίανση των συνθήκων της καθημερινότητάς σας. Όποιες και αν είναι οι επιθυμίες σας, υπάρχουν όλες οι προοπτικές για επιτυχημένες επιλογές. Παρ' όλα αυτά, η σκληρή θέση του Άρη στο δεύτερο οίκο σας δεν θα πρέπει να σας παρασύρει σε οικονομικές μανούβρες. Μάλιστα, μικρές καθυστερήσεις και δυσκολίες είναι στο πρόγραμμα και καλό θα είναι να αποφύγετε εκνευρισμούς και επιπολαιότητες, γιατί θα κάνετε χειρότερη την κατάσταση. Θα έχετε ευκαιρίες για να ανεβάσετε το κέφι σας και να ξαναβρείτε τη διάθεσή σας αν ασχοληθείτε με έναν αγαπημένο σας άνθρωπο, με τα παιδιά σας και να αποδεχτείτε προτάσεις για έξοδο και διασκέδαση. Ο Άρης σας σωθεί και σε shopping therapy. Εκεί γύρω στις 9 με το τετράγωνο Άρη Κρόνου, ας είστε όμως πιο προσεκτικοί στα οικονομικά αλλά και στις δηλώσεις σας. Και πάμε να δούμε τους λέοντες. Ίσως να μην έχετε καταφέρει, λεοντάρια, ακόμα να απαλλαγείτε από υποχρεώσεις που σας φορτώνουν με άγχος. Πολύ σύντομα όμως θα καταφέρετε να αναπνεύσετε ελεύθερα. Η Νέα Σελήνη στην Παρθένο και η παρουσία της Αφροδίτης στο Ζυγό μέχρι τις 9 ευνοούν καινούργιες συνεργασίες και επενδύσεις σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Σας πάνε πολύ οι συμφωνίες, τα συμβόλαια, τα ξεκινήματα που γίνονται με αισιοδοξία και προσφέρονται καλύτερα οικονομικά. Όμως, καθώς ο Άρης συνεχίζει την πορεία του στο ζώδιό σας, εσείς εξακολουθείτε να άγχεστε και αυτό δεν βοηθά στην πραγματοποίηση των σχεδίων σας. Μάλιστα, γύρω στις 9 του μήνα, με αυτή την κόντρα του Άρη με τον Κρόνο, η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί παροδικά. Μην αφήνετε λοιπόν τις μεταπτώσεις και την ανασφάλεια να σας στερούν τις μικρές καθημερινές χαρές και τις απολαύσεις. Κάποιες εντάσεις με συναδέλφους μπορεί να σας αποπροσανατολίζουν, όμως οι συνθήκες γενικότερα ευνοούν την εξέλιξη και την πρόοδό σας. Οι επενδύσεις συναισθηματικού χαρακτήρα ας τύχουν καλύτερης αντιμετώπισης από την πλευρά σας. Το σήμα, βλέπετε, βοηθάει να εξομαλυνθούν οι καταστάσεις σταδιακά. Και πάμε να δούμε τις και τους Παρθένους. Παρθένη, η Νέα Σελήνη στο ζώδιό σας και η παρουσία του δικού σας Ερμή μέχρι τις 9 στον αστερισμό σας ευνοούν συνεργασίες και επενδύσεις σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενώ επαναφέρουν γνωριμίες από το παρελθόν με άτομα που συνδέονται με τον εργασιακό χώρο ή το κοντινό περιβάλλον. Κάτω από τη γέννηση του νέου φεγγαριού στο ζώδιό σας, αποφασίζετε να πάρετε την τύχη στα χέρια σας και να προχωρήσετε δυναμικά. Ένα άλλο σενάριο που μπορεί να διαδραματιστεί είναι να γνωρίσετε ένα σημαντικό πρόσωπο σε ταξίδι ή μετακίνηση. Καθώς ο Άρης κινείται πίσω από τον αστερισμό σας, το παρασκήνιο συνεχίζει να εργάζεται. Το διάστημα αυτό είναι γεμάτο κίνηση και συζητήσεις, αφού τόσο στον εργασιακό σας χώρο όσο και στην προσωπική σας ζωή γίνονται αλλαγές που σας επιτρέπουν να πραγματοποιήσετε τις προσδοκίες σας. Οι κινήσεις και οι ενέργειές σας όμως θα πρέπει να είναι προσεκτικές γύρω στις 9 του μήνα.
χειριστείτε τα χρήματά σας με σύνεση και προαιρετικότητα, αποφεύγοντας επενδύσεις που δεν παρέχουν εγγυήσεις. Μια νέα γνωριμία, όπως είπαμε, που θα γίνει πολύ σύντομα, θα παίξει σημαντικό ρόλο και στην αισθηματική ζωή σας. Και πάμε να δούμε τους ζυγούς. Ζυγοί, η νέα σελήνη στις 5 του μήνα σας δίνει την ευκαιρία να στραφείτε σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής και να απαλλαγείτε από τυχόν κακές συνήθειες που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια των διακοπών. Παρόλο που θα ασχοληθείτε περισσότερο με τις προσωπικές σας ανάγκες, ίσως θα πρέπει να βρείτε λίγο χρόνο για την οικογένεια αλλά και για τους φίλους σας. Στις 9 Σεπτεμβρίου, ο Ερμής θα περάσει στο ζώδιό σας, όπου θα παραμείνει μέχρι και τις 29 του μήνα. Αυτό το διάστημα θα βρείτε τρόπους να αυξήσετε τις επαφές σας και να βελτιώσετε τη δημόσια εικόνα σας. Μέχρι τις 9 του μήνα, η δική σας Αφροδίτη διασχίζει το ζώδιό σας και η προσωπική γοητεία σας απογειώνεται. Με λίγη προσπάθεια μπορείτε να βρείτε χρόνο για τον εαυτό σας και τους ανθρώπους που έχετε ανάγκη, αν φυσικά θέλετε να βελτιώσετε την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη σχέση σας. Η γενική πορεία σας εξάλλου δεν μπορεί να χαρακτηριστεί άσχημη παρά τα μικροπροβλήματα που μπορεί να δημιουργεί κάποιος συνεργάτης ή ένα άτομο του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος. Τα οικονομικά σας θα βελτιωθούν από τη στιγμή που θα αποκτήσετε κι εσείς μια καλύτερη σχέση με το χρήμα. Και πάμε να δούμε τους σκορπιούς. Σκορπιοί, καταρχάς, η νέα σελήνη στις 5 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται στον 11ο οίκο του ηλιακού σας οροσκοπίου και φέρνει στο προσκήνιο θέματα που σχετίζονται με τους φίλους σας, τις επιθυμίες και τους στόχους σας. Έτσι, μέσα στο επόμενο 15ήμερο θα προσθέσετε νέα πρόσωπο στη λίστα των φίλων σας. Στις 9 Σεπτεμβρίου, η είσοδος του Ερμή στη σκιά του οροσκοπίου σας θα αποδειχθεί εξαιρετικά σημαντική, καθώς θα μάθετε πληροφορίες που σας αφορούν άμεσα. Παράλληλα, η γοητεία και το σεξ αψίλη σας θα είναι ιδιαίτερα τονισμένα και το ενδιαφέρον για τον σύντροφό σας θα αναζωπηρωθεί. Η περίοδος που διανύουμε ευνοεί τις κοινωνικές δραστηριότητες, τις συλλογικές προσπάθειες και την προβολή σας, την ίδια ώρα που υπάρχουν πολύ ευχάριστες προοπτικές και για τα επαγγελματικά σας ζητήματα. Μην επαναπαύεστε όμως σε μικρές ή μεγάλες επιτυχίες και συνεχίστε να εργάζεστε μεθοδικά και προγραμματισμένα για να έχετε τα αποθητά αποτελέσματα στα οικονομικά σας. Ωστόσο, χρειάζεται λίγη προσοχή γύρω στις 9, καθώς με τη σύγκρουση του Άρη με τον Κρόνο, ο Κρόνος βρίσκεται στο δικό σας το ζώδιο, θα μπουν αποθυμένα στην επιφάνεια. Σύντομα, από τις 11 του μήνα, θα το πούμε όμως και πιο αναλυτικά, με την Αφροδίτη στο ζώδιό σας, θα υπάρξουν ευχάριστες εκπλήξεις που θα κάνουν την ερωτική σας ζωή πιο ευχάριστη αλλά και πιο πικάντικη. Και πάμε να δούμε τους τοξότες. Τοξότες, το να εκμεταλλευτείτε αυτή την περίοδο για να απολαύσετε τις ηλιόλουστες μέρες με τον σύντροφο ή με τους φίλους σας είναι μια πολύ καλή επιλογή. Στις 5 Σεπτέμβρη η νέα σελήνη ανοίγει ένα νέο επαγγελματικό κύκλο που ακόμα και αν δεν είναι ιδιαίτερα κουραστικός, θα είναι σίγουρα απαιτητικός και θα απορροφήσει το ενδιαφέρον σας τουλάχιστον για ένα μήνα. Επιπλέον, με τον Κρόνο στο 12ο οίκο σας, θα αναζητήσετε περισσότερες στιγμές χαλάρωσης και απομόνωσης είτε μόνοι σας είτε με τον σύντροφό σας. Παρά τη δυσαρμονική θέση του ήλιου και του Ερμή με τον αστερισμό σας, εξακολουθείτε να έχετε καλές προοπτικές σε μια επαγγελματική ή αισθηματική σχέση, ωστόσο δεν θα λείψουν και κάποιες εντάσεις ή αντιπαραθέσεις. Με την Αφροδίτη στον τομέα των κοινωνικών σχέσεων, πολύ σύντομα φαίνεται ότι μια σημαντική φιλοδοξία σας θα υλοποιηθεί και μια αισθηματική προσδοκία θα γίνει πραγματικότητα. Διώξτε λοιπόν τις αρνητικές σκέψεις από το μυαλό σας και μάθετε να σκέφτεστε με πιο θετικούς τρόπους. Ζητήστε τη συμβουλή ενός καλού φίλου που έχει αποδείξει από το παρελθόν ότι θέλει το καλό σας. Και πάμε να δούμε τους εγώκερους. Εγώκεροι, τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να βάλετε σε εφαρμογή τα φιλόδοξα σχέδιά σας. Η νέα σελήνη που πραγματοποιείται στις 5 του μήνα σε έναν από τους πιο ευνοϊκούς οίκους του οροσκοπίου σας θα σας δώσει την ευκαιρία να περάσετε δυναμικά στην επίθεση και να παρακάμψετε κάθε εμπόδιο. Με την αρρωγή μάλιστα του Ερμή που θα βρεθεί στο ζυγό από τις 9 Σεπτεμβρίου έως τις 29 Σεπτεμβρίου αλλά και του Δία στον πολικό σας καρκίνο μπορείτε να βρείτε πολλούς ένθερμους υποστηρικτές που θα σας βοηθήσουν ο καθένας με τον τρόπο του. Με τον ήλιο και τον Ερμή στο αρμονικό ζώδιο της Παρθένου, τα αισθηματικά ζητήματα εξακολουθούν να αποτελούν πηγή ικανοποιήσεων. Η Αφροδίτη υπόσχεται ότι οι επιθυμίες σας δεν θα διαψευστούν, αφού υπάρχουν οι προϋποθέσεις αλλά και η διάθεση για ποιότητα στις σχέσεις. Θα χρειαστεί να ζητήσετε την υποστήριξη κάποιων χρήσιμων ανθρώπων που έχουν αποδείξει στο παρελθόν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό σας. Μην ασχολείστε με συζητήσεις που γίνονται πίσω από την πλάτη σας και φροντίστε να τα ξαναβρείτε με τον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει. Και πάμε να δούμε τους υδροχόους. Υδροχόοι, η περίοδος αυτή διαθέτει πολύ καλές προοπτικές για εσάς, καθώς θα σας δώσει την ευκαιρία να ξεφύγετε από τα προβλήματα της καθημερινότητας και να δείτε τη θετική πλευρά των γεγονότων που σας απασχολούν.
Έτσι, με τη Νέα Σελήνη στις 5, θα μπορέσετε να επέμβετε σε καταστάσεις που δεν σας ικανοποιούν, να ανανεώσετε σχέσεις που έχουν τελματώσει και να εξετάσετε κάποιες επενδυτικές ευκαιρίες. Από τις 9 του μήνα, η είσοδος του Ερμή στο φιλικό και αρμονικό για εσάς ζώδιο του Ζυγού εγκαινιάζει μία περίοδο θετικών επαγγελματικών εξελίξεων. Όμως, ο δικός σας κυβερνήτης ο Ουρανός συνεχίζει να είναι ανάδρομος, συνεχίζει δηλαδή την ανάδρομη πορεία του στο ζώδιο του Κρυού, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και κάποιες καθυστερήσεις στις υποθέσεις σας. Το γεγονός αυτό δεν θα πρέπει να γίνει αιτία για να καταπιέσετε αγαπημένα πρόσωπα με προκλητικές συμπεριφορές. Είναι σκόπιμο να προσέξετε τις επιλογές σας και να είστε φιδωλοί σε ενθουσιασμούς και ιδιαίτερα σε βαρύγδουπες δηλώσεις γύρω στις 9 Σεπτεμβρίου, εκεί με το πολεμικό τετράγωνο Άρη Κρόνου. Μάθετε να βασίζεστε στις δικές σας δυνάμεις και στις δικές σας ικανότητες. Μην πανικοβάλλεστε αν κάποια στιγμή τα πράγματα δεν πηγαίνουν σύμφωνα με τις δικές σας επιθυμίες. Προφυλάξτε εκείνη την περίοδο, δηλαδή γύρω στις 9 του μήνα, τις σχέσεις και τις συνεργασίες σας και περιορίστε όσο μπορείτε, κατά το μέτρο του δυνατό, τα έξοδά σας. Και πάμε να δούμε τους ηχθείς. Ηχθείες, η νέα σελήνη που πραγματοποιείται στον τομέα των σχέσεών σας, στο ζώδιο δηλαδή που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από εσάς, στο ζώδιο της Παρθένου, στις 5 του μήνα, σας δίνει την ευκαιρία να φρεσκάρετε τη σχέση σας ή να ξεκινήσετε μια νέα αισθηματική ιστορία. Κάποιοι από εσάς θα πάρετε την απόφαση να συγκατοικήσετε με τον σύντροφό σας ή να αποκαταστήσετε τις παρεξηγήσεις που έχουν δημιουργηθεί και να κάνετε μια νέα αρχή. Στις 11 του μήνα, η Αφροδίτη, να το θυμάστε, ότι περνάει στο συμβατό ζώδιο του Σκορπιού, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 7 Οκτωβρίου και το διάστημα αυτό η σκέψη της επισημοποίησης και του γάμου θα σας απασχολήσει ακόμα πιο έντονα. Τώρα, ο ήλιος της ζωτικότητας και η Αφροδίτη της τύχης και του έρωτα σας εμποδιάζουν με δύναμη, με αισιοδοξία και κατανόηση για να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες της καθημερινότητας, αλλά ακόμα και κάποιες γκρίνιες από την πλευρά του συντρόφου σας. Είναι καιρός να ξαναβρείτε το χιούμορ και τη δημιουργικότητά σας και να αφοσιωθείτε στις επαγγελματικές προοπτικές αλλά και στις φιλοδοξίες σας. Πολλές από τις υποθέσεις σας θα μπουν σύντομα σε έναν πάρα πολύ καλό δρόμο. Είναι πολύ σημαντικό όμως αυτή την περίοδο να είστε συνετοί και προνοητικοί στη διαχείριση των αισθηματικών ζητημάτων. Για τους αδέσμευτους θα υπάρξουν όμορφες αισθηματικές εκπλήξεις που θα τους γεμίσουν χαρά. Αυτά από μένα για τα 12 ζώδια. Ελπίζω να περάσουμε ανέμακτα αυτή την περίεργη όψη εκεί γύρω στις 9 του μηνός. Εγώ να κάνω μια διευκρίνηση. Επειδή δεν μου το διευκρίνησες αυτό, αφορά μόνο τις αποφάσεις που θα πάρει π.χ. ο Ομπάμα σε σχέση με την Συρία, έτσι λιγάκι να το διευκρινίσουμε, ή έχουμε και εμείς κάτι? Όχι, επειδή αυτή την όψη τη βγάζουμε όλοι στο οροσκόπιο όμως. Δηλαδή αφορά είναι και σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και σε ατομικό. Είπαμε, και σε ατομικό επίπεδο. Θα πρέπει εκείνες τις μέρες να είμαστε και εμείς στις προσωπικές μας, έτσι. Στις προσωπικές μας σχέσεις και στις κουβέντες μας. Λίγο πιο προσεκτική. Θα κυριαρχήσει λίγο μια πολεμική ατμόσφαιρα. Και βέβαια καλό θα ήταν να υπάρξει και μια αποκλιμάκωση αυτή της ένταση στην περιοχή μας εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο, έτσι ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα Οκτώβριο και Νοέμβριο που θα έχουμε, όπως είπαμε, και τις εκλήψεις. Το θεωρείς εφικτό ή έτσι και έτσι? Πιστεύω ότι όλα μπορούν να γίνουν σε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή, ας πούμε, τα τετράγωνα να γίνουν τρίγωνα? Τα τετράγωνα τρίγωνα δεν γίνονται, αλλά το να, να αλλάξουμε τρόπο σκέψης, έτσι όπως είναι οι επιταγές, αν θέλεις, των πλανητών, αυτό το πράγμα μας δείχνουν. Αλλάξτε τρόπο σκέψης, θα πρέπει να το κάνουμε. Προς τα πού δηλαδή, προς το πιο θετικό, στο πιο απλό, στο πιο... Εννοείται, στο πιο ανθρώπινο θα έλεγα. Στο πιο ανθρώπινο. Ναι, γιατί οι εικόνες όλες αυτές που φτάνουν στα μάτια μας μόνο ανθρώπινες δεν είναι. Ναι. Ας το κάνουμε και εμείς όσοι το ακούμε και σε ακούμε και είμαστε και πάρα πολλοί. Από ό,τι φαίνεται και από το YouTube που ανεβάζουμε και τις εκπομπές και εδώ που μου το ζητάνε συνέχεια και λέω ότι είναι ανεβασμένο εδώ και στο κανάλι της Ζούγκλας, αλλά ας το ακούσουν και ας το νιώσουν παραπάνω αυτοί που τουλάχιστον μπορούν και κινούν και κάποια νήματα. Και παίρνουν τις αποφάσεις ακριβώς. Λοιπόν, πολλά φιλάκια από μένα, θα τα ξαναπούμε την άλλη Τρίτη πάλι μέσω Skype. Να είστε όλοι καλά. Όλοι καλά να είμαστε.